Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Flash. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Μαυρίδης, ο οποίος προετοιμάζει και το κεντρικό βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο, καλησπέρα Κώστα, θα συνομιλήσουμε για κάποια ζητήματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την σημερινή επικαιρότητα. Φυσικά, ο εμβολιασμός βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά έχουμε και μια πολύ συγκροτημένη πλέον και συγκεκριμένη άποψη της Εκκλησίας, η οποία διατυπώνεται και δια της συνεντεύξεώς σου με τον πιο επίσημο τρόπο, με τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Ναι, έχουμε πολλά μέτωπα θα έλεγα, πολλές ειδήσεις, ξεκινώντας από την προσπάθεια που συνεχώς γίνεται για την αύξηση των εμβολιασμένων, για την αύξηση του προγράμματος Ελευθερία όπως έχει ονομαστεί. Έχουμε πια την είσοδο, θα έλεγα με καθαρή άποψη και θέση της Ελλαδικής Εκκλησίας που μιλά πια να εμπιστευτούμε την επιστήμη και άρα οι πιστοί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό για να προστατευτούν, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα σε όλη την κοινωνική τους δραστηριότητα, μεταξύ αυτών και στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Έχουμε την ανακοίνωση, δήλωση παρουσίας και συμβολής και της εξωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα το εμβολιαστικό. Επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για το τι θα γίνει με την υποχρεωτικότητα σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματικές του εμβολιασμού και αν θα προχωρήσει, ήδη φαίνεται ότι προχωράει η αναστολή εργασίας για αυτούς χωρίς αυτό να συνοδεύεται με την αντίστοιχη αμοιβή για όσους αρνηθούν τον εμβολιασμό σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικές. Συζήτηση είναι και γίνεται και τι θα γίνει με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εάν θα έχουμε μόνο εμβολιασμένους φοιτητές και αν θα έχουμε εμβολιασμένους καθηγητές ακαδημαϊκούς και βεβαίως εάν τα σχολεία τελικά θα καταφέρουν, αν δεν έχουμε την αύξηση των νέων λοιμόξεων, να ανοίξουν με διαζώσεις σύστημα και όχι με τηλεκπαίδευση. Είναι μια σωρία πραγμάτων που μας ακολουθούν. Είναι και μια αλυσίδα, Κώστα. Το ένα εξαρτάται από το άλλο και όλα μαζί από την εξέλιξη της πανδημίας. Ωστόσο το πρόγραμμα Ελευθερία, αν με επιτρέπεις Κώστα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν πηγαίνει καλά, δεδομένου ότι καθημερινά η κυβέρνηση ανακοινώνει τους αριθμούς που συμπεριλαμβάνουν ένα άθροισμα πρώτης και δεύτερης δόσης όσων έχουν εμβολιαστεί. Πλέον μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια και φαντάζομαι ότι θα συμφωνούσες ότι αν προστεθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει, έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν εμβολιαστεί, τότε μιλάμε για μια συντριπτική πλειονότητα πολιτών οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το τείχος ανοσίας. Ναι, βεβαίως υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός του καλού που είναι το καλύτερο. Σαφώς. Και αυτό είναι η στόχευση. Ανησυχεί θα έλεγα, πληροφορίες λένε ότι ανησυχεί την κυβέρνηση οι εκδηλώσεις που πολιτών οι οποίοι αντιδρούν, γιατί έχουν γίνει χθες εκδηλώσεις τέτοιου τύπου σε πλατείες, σε πολλές πόλεις. Περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν στη χθεσινή απογευματινή συγκέντρωση στην πόλη της Κοζάνης και ενδεχομένως περισσότερα από 300, εσύ ξέρεις καλύτερα, στην πόλη της Αρδέας και είχαμε και σε άλλες πόλεις μικρές συγκεντρώσεις. Νομίζω, αν κρίνουμε αυτές τις δύο πόλεις, στην Κοζάνη ήταν λίγο περισσότεροι συγκεντρωμένοι, τουλάχιστον αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε ένας αριθμός ανθρώπων που συγκεντρώθηκε με όποια κίνητρα ο καθένας βρήκε και βρέθηκε στην πλατεία των πόλεων του. Σε κάθε περίπτωση αυτό ανησυχεί, είναι ένα μικρό καμπανάκι. Σίγουρα είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού που σπέβδει, ακόμα και νεανικού πληθυσμού που σπέβδει να κάνει χρήση του προγράμματος, του εμβολιαστικού προγράμματος. Μακάρι τα πράγματα να βρουν μια συνισταμένη και να είναι προς το καλύτερο, γιατί εάν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων,
Σήμερα τα πράγματα είναι ανησυχητικά, αλλά δεν είναι άκρως ανησυχητικά, γιατί δεν έχουμε μολύνσεις σε μεγάλες ηλικίες και δεν έχουμε μολύνσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή με προβλήματα υγείας που δεν είναι εμβολιασμένοι. Διαφορετικά θα έχουμε πίεση στο σύστημα υγείας και θα έχουμε πάλι μια από τα ίδια, που σημαίνει ότι μέτρα περιοριστικά και την ίδια ώρα προσπάθεια και υπεραγώνας, υπερπροσπάθεια των γιατρών να κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο. Όλο αυτό ευχόμαστε να πάει καλύτερα, γιατί είμαστε και στην καλοκαιρινή ραστόνη, μην το ξεχνούμε αυτό. Είμαστε και στην χαλάρωση που μας δημιουργεί το καλοκαίρι. Θέλουμε και την έξοδό μας και την κοινωνική δραστηριότητα. Πολλές φορές ξεφεύγουμε από τα όσα προβλέπονται, ξεχνάμε αν θέλεις ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Μας το θυμίζουν οι καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ για τις νέες λοιμώξεις. Ακριβώς, Κώστα. Τώρα όσον αφορά στο ρεπορτάζ και στο δικό σου ρεπορτάζ, κατάφερες να συνομιλήσεις με τον υπεύθυνο από το γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου, τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα. Ναι. Και έτσι από τη συζήτησή σας, την οποία θα προβάλλουμε ακολούθως, αποκρισταλώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο η απόλυτη θέση της Εκκλησίας αναφορικά με τον εμβολιασμό. Διότι υπήρχαν κάποιες αμφιταλαντεύσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάποιες δισερμηνίες. Πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, τουλάχιστον η επίσημη Ελλαδική Εκκλησία έχει πάρει καθαρή θέση και με την τελευταία σύγκληση της Ιεράς Διαρκούς Συνόδου και με την εγκύκλιο που έχει αποστείλει και θα διαβαστεί το πρωί της Κυριακής σε όλη τη χώρα, σε όλους τους ναούς, είναι πια καθαρή. Δεν είναι του έξω από εδώ η επιστήμη, είναι ευλογημένη και προσπαθεί για το κοινό καλό. Αποδέχεται πλήρως την ιατρική επιστήμη και βεβαίως παροτρύνει τους πολίτες και να τηρούν τα μέτρα και να εμβολιαστούν για να προστατευτούν από τον ιό. Μάλιστα. Κώστα, αν συμφωνείς, να δούμε το απόσπασμα και να σε απελευθερώσουμε. Αν κανείς έβαζε έναν τίτλο, θα έλεγε πλήρης αναγνώριση από την Εκκλησία της Ιατρικής Επιστήμης και προτροπή των πιστών για εμβολιασμό, αν το εξηγώ καλά. Βεβαίως, γιατί αυτό συνάδει και με την δήλωση που έχει κάνει ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος και μετά τη συναντησή του με τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και πρόσφατα σε μια εκδήλωση που υπήρχε στη Λιβαδιά, που ήταν παλιά Μητροπολίτης, που τον ανακήρυξαν επίτιμο δημότη, ότι θα πρέπει η Εκκλησία και η Επιστήμη να είναι μαζί στον αγώνα κατά της πανδημίας. Τώρα, είναι πράγματι μαζί Εκκλησία και Επιστήμη, είναι θεάρεστο έργο, το επιστημονικό έργο, το ιατρικό έργο? Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο που δίνεται πάσα για να ξεκινήσω να σας πω ότι έτσι ξεκινάει η εγκύκλιος, η οποία θα διαβαστεί την Κυριακή. Αναφέρεται λοιπόν σε μερικά χωρία, σε κάποιους Αγίους και μερικά χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου παρουσιάζεται ότι οι γιατροί και τα φάρμακα που εφευρίσκουν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους, συνταλαιπωρημένη μετά την πτώση η ανθρωπότητα, που έρχεται να θεραπεύσει όλες αυτές τις δυσκολίες και τις ανάγκες που έχουμε και ιδιαίτερα σε καιρό πανδημιών, για να κάνει τη σύνδεση μετά για τον εμβολιασμό. Και την προτροπή ότι επειδή πολλές φορές τα μέσα μαζικής δικτυώσεως προβάλλονται διάφορες απόψεις, όμως αβασάνιστες απόψεις, καλό θα είναι λοιπόν, αφού απευθυνόμεθα σε πιστούς με την εγκύκλιο αυτή, να θυμηθούμε και τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που λέει: «Μη παντί πνεύμα τι πιστεύετε, όχι ότι σας λένε να τα χάβετε». Αυτό σε μια έτσι πιο απλή διάλεκτο είναι, αλλά να δοκιμάζετε. Επειδή δεν υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός συνωμοσιολογίας στα μέσα δικτύωσης, από τα microchips, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, να δοκιμάσετε αυτό που λέει αυτά τα πράγματα, ας πούμε, εμφορεύεται από το πνεύμα του Θεού. Τώρα, αυτό είναι περίπου το περιεχόμενο του εγκυκλίου. Χαριτολογώντας, εσείς έχετε εμβολιαστεί με το microchips? Με το microchips, όχι, με το εμβόλιο, ναι. Θέλω να απευθυνθείτε ενδεχομένως σε αυτούς που έχουν μια αφιβολία, που είτε είναι αυτή αφιβολία φόβου, είτε είναι αυτή αφιβολία θεολογική, μάλιστα ανεβάζουν τόσο ψηλά
την ιστορία του εμβολίου και του κορονοϊού κάποιοι σε δογματικά θεολογικό ζήτημα. Είναι τελικά έτσι, κάνουμε μια τέτοια συζήτηση? Κοιτάξτε, και η περσινή σύνοδος, η διαρκή σειρά σύνοδος που βρέθηκε μέσα σε αυτόν τον αιώνα και απροετοίμαστε, όπως όλοι οι θεσμοί ήταν απροετοίμαστοι και όλος ο κόσμος στην παγκόσμια ήταν απροετοίμαστος για αυτή την πανδημία, και εμείς φέτος με εγκυκλίες που κατά καιρούς έχουν αποσταλεί στον λαό, εξηγούμε και θεολογικά μερικά πράγματα και πρακτικά τον τρόπο διαχείρισής τους. Πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή γιατί ωφελούν τα υγειονομικά μέτρα, γιατί πρέπει να τηρηθούν αυτά στους ναούς τώρα, γιατί πρέπει να γίνει εμβολιασμός και τι προσδοκούμε από αυτό. Προσδοκούμε κάποια στιγμή, κύριε Μαυρίδη, δεν ξέρω στο τέλος του 22, στο τέλος του 23, αυτό που είναι τόσο απειλή για όλους μας τώρα, η πανδημία αυτή του COVID, να είναι μια απλή γρήπη. Να είναι κάτι όπως και τα υπόλοιπα είδη της γρήπης. Γι' αυτό παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα, τα προστατευτικά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα εμβόλια, για να χτίσουμε ένα δίχως ανοσίας που θα μπορέσει έτσι να μας οδηγήσει στη διάξοδο. Και επειδή μόλις το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάποιες συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες σε αυτές, που εξ αυτών ορισμένοι ήταν και ρασοφόροι, κληρικοί ή μοναχοί, είναι πλανεμένοι, έχουν διαφορετική άποψη, κάνουν λάθος, σφάλουν? Κοιτάξτε, καταρχήν, από τις εικόνες που έχω δει και εγώ, κύριε Μαυρίδη, δεν νομίζω πως οι ρασοφόροι ή οι πιστοί που έχουν με τους σταυρούς και τα σχετικά εικόνες κλπ. Ανήκουν στην Εκκλησία, στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Προφανώς ανήκουν σε παρατάξεις παλαιομερογενητικές που είναι... έτσι που είναι, αισθάνονται ένα μεγάλο ενθουσιασμό όταν βλέπουν παντού συνωμοσίες. Και γι' αυτό θα τις δείτε σε κάθε τέτοιες εκδηλώσεις, ας πούμε, είτε εναντίον κινηματογραφικών έργων, είτε για τα σύμφωνα συμβίωσης κλπ. Πάντα υπάρχουν μαζί με τους λαϊκούς που συγκεντρώνονται και έχουν μια άποψη για αυτό. Υπάρχει και μια μερίδα τέτοιων ανθρώπων. Νομίζω ότι οι πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν έχουν κάποια διαφωνία, έχουν τρόπους να την εκδηλώσουν. Είτε επικοινωνώντας με τον επίσκοπο, είτε με τους ιορίστους, δεν χρειάζεται να κάνουν δηλώσεις στους δρόμους για να επιτύχουν, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Και αυτοί ακόμη οι κληρικοί, οι δικοί μας, ας πούμε, που είναι αντίθετοι με αυτά τα πράγματα, βλέπετε ότι με επικοινωνούν μέσω των μέσων διαδικτύωσης, γράφουν επιστολές, επικοινωνούν με email, δεν κατεβαίνουν στους δρόμους να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα. Να δώσουμε συνέχεια στο βελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναφορικά με το νέο πρόγραμμα του εμβολιασμού. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά, η σταδιακή επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα δεν επιτρέπει επισυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, ατομική υγιεινή, αλλά και να εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα στους χώρους εργασίας και ιδίως στους χώρους διασκέδασης. Πάνω απ' όλα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του εμβολιασμού, ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το περιβάλλον μας. Να προσθέσουμε τη δική μας προσπάθεια σε αυτή των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας, που έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα στην οικοδόμηση του τείχους ανοσίας. Αυτό θα αναχαιτήσει τις εξάρσεις και τις μεταλλάξεις του ιού και θα μας οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα. Οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια. Ήδη πάνω από 5.520.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση και 4.730.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνεται αύξηση στο ρυθμό των ραντεβούν που κλείνονται από τους νέους. Όπως και το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας που ήταν επιφυλακτικοί αναθεωρούν τη στάση τους και προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Freedom Pass από την Τρίτη, έχουν ήδη συμπληρώσει την αίτηση για παραλαβή της κάρτας 140.000 νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί μέσω του Gov.gr και ακόμη 4.500 νέοι μέσω ΚΕΠ. Πρόκειται, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα 150 ευρώ, που μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
για αγορές από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Αυτή τη στιγμή μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν άμεσα, ακόμη και αυθημερών, με όποιο εμβόλιο θέλουν, όλοι οι συμπολίτες μας ηλικίας 18 ετών και άνω. Μπορούν επίσης να κλείσουν ραντεβού οι γονείς ή κάποιος που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα για τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών με το εμβόλιο της Pfizer. Από την περασμένη Τρίτη άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι θεράποντες ιατροί, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα, να δηλώνουν τους πολίτες οι οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να προγραμματιστεί και να γίνει κατοίκον ο εμβολιασμός τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Χθες κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που ορίζει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών πρόνοιας και υγείας και θέτει ως καταληκτικές ημερομηνίες για την πρώτη δόση την 16η Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Στην περίπτωση μη εμβολιασμού εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για όσο διάστημα ο εργαζόμενος δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εμβολιασμού, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας εξαιτίας του μη εμβολιασμού του. Συνάντηση σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα απέναντι όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους πολίτες, περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Χαίρομαι που σας βλέπω, έχω τη δυνατότητα να κουβεντιάσω μαζί σας. Γνωρίζω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, διότι βρίσκεστε στις επάλξεις αγωνιστικών κινητοποιήσεων, καθώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Πριν μου πείτε γιατί θέλω να ακούσω, ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στη χώρα, στον εργασιακό χώρο. Νομίζω ότι αυτά που βιώνετε εσείς το τελευταίο διάστημα δεν αποτελούν εξαίρεση από μια κανονικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί εντός εισαγωγικών που θέλει τις εργασιακές σχέσεις να βρίσκονται στον αέρα. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι ένας από τους χειρότερους εργοδότες στη χώρα είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες που έχουν ανακεφαλοποιηθεί με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου τρεις φορές. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά και μεγάλα κέρδη στους ισολογισμούς τους, παρά το γεγονός ότι δεν παίζουν το ρόλο που υποχρεούνται να παίζουν στην πραγματική οικονομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν περνάνε ούτε έξω από τα γκισέ για να δανειστούν, παρά μονάχα όσοι έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται δανεισμό, δεν χρήζουν δανεισμού, μόνο αυτοί δανείζονται. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουν κέρδη στους ισολογισμούς τους, έχουν ανακεφαλοποιηθεί με δημόσιο χρήμα και δεν παίζουν το ρόλο στην πραγματική οικονομία, έχουν και μια συμπεριφορά εξαιρετικά επιθετική απέναντι στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους δηλαδή που αποτελούν το βασικό πυλώνα για να μπορέσουν να στηριχθούν όπως κάθε επιχείρηση. Ήταν αυτοί που εισήγαγαν πρώτοι στη χώρα την ενοικιαζόμενη εργασία. Ήταν αυτοί οι οποίοι συνήθιζαν για πάρα πολλά χρόνια να έχουν χιλιάδες εργατόρες απλήρωτων υπεροριών. Με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και με τον Άσο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά και την έφη την Αξιόγλου τότε να υπάρξει ένας έλεγχος αυτή την ασυδοσία και για πρώτη φορά μπήκανε και πολύ σημαντικά πρόστιμα σε τραπεζικά ιδρύματα. Εν τούτη σήμερα έχουν ξαναγυρίσει σε αυτή τη λογική της ασίδωτης λειτουργίας απέναντι στους εργαζόμενους και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν και ένα σχέδιο να κλείσουν δεκάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ιδίως η δική σας η τράπεζα στην οποία είστε εργαζόμενοι, η Τράπεζα Πειραιώς, να κλείσει
Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Τράπεζα Πυρός είχαμε βάλει και το μεγαλύτερο πρόστιμο, να σου. Ετοιμάζεται να κλείσει καταστήματα σε όλη τη χώρα, μη αντιλαμβανόμενη η διοίκησή της ότι ως ένας οργανισμός που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα στην ουσία και δεν επιτελεί και το ρόλο της στην πραγματική οικονομία, έχει υψηλή κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ο πολίτης λοιπόν, ο οποίος κατοικεί στην Αμοργό και δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα κατάστημα για να εξυπηρετηθεί και θα πρέπει να πάει στην Άξο, έχει συμβάλει και αυτός μερίδιο, όπως όλοι οι Έλληνες, αλλά και αυτός μερίδιο για την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε να μπορεί σήμερα ο κύριος Μεγάλου να κάνει τον μεγάλο και επιτυχημένο μάνατζερ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία ασίδωτη πρακτική και θα ήθελα, έτσι, να μην μακρηγορήσω, απλά να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στις κινητοποίησεις σας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του αλωνισμού στην ΕΟΡΔΕΑ με αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά κυρίως ως προς την ποιότητα και όχι τόσο ως προς και την ποσότητα δεδομένων των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι του συναδέλφου Κώστα Μαυρίδη. Πώς πήγε ο φετινός αλωνισμός? Κύλησαν όλα ομαλά, γιατί είχαμε και άστατες καιρικές συνθήκες κατά το φετινό Ιούνιο αλλά και τις αρχές Ιουλίου. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που με δίνετε το βήμα να πω δύο κουβέντες γύρω από τον αλωνισμό, κύριε Μαυρίδη. Ο αλωνισμός ήταν ήπιος, καλός, γιατί δεν είχαμε βροχές. Οι βροχές ήταν τα τελευταία, ήδη είχαν θεριστεί το 80-90% των σιταριών, των δημητριακών, αλλά να μιλήσουμε λίγο για τις παραγωγές. Οι καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν στο να ολοκληρωθεί ο αλωνισμός? Όχι, δεν εμπόδισαν, γιατί ήρθαν στο τέλος οι βροχές, ήδη είχαν συγκεντρωθεί, να μην πω το 100%, αλλά το 90% είχαν συγκεντρωθεί μέσα στις αποθήκες. Ο προηγούμενος μήνας, ο Ιούνιος, επειδή θεωρήθηκε ένας πολύ θερμός μήνας, βοήθησε ή ενδεχομένως ορίμασε γρηγορότερα την παραγωγή και άρα δεν είχαμε καλό βάρος, καλή ποιότητα? Ο προηγούμενος μήνας, επειδή είχαμε γύρω στις 10-12 μέρες θερμοκρασίες γύρω στους 38 βαθμούς, ήταν καταστροφικός, γιατί τα έκαψε τα στάρια μας. Απότομα τα έφερε στο θέρος, απότομα. Ενώ αν πήγαινε σιγά σιγά θα είχαμε και κάποια κιλά παραπάνω. Μιλάμε για, σαν ποιότητα ήταν πολύ καλά, αλλά σαν παραγωγές ήταν πολύ λίγα. Να πούμε για 100-150 κιλά τα ξηρικά τα στάρια. Άρα είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή σε ό,τι αφορά τα κιλά. Γιατί, και δεν φταίνε μόνο γιατί φαντάζομαι ότι ο καιρός ο ζεστός που ήταν απότομος του Ιουνίου. Φταίνε και οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου και του Μαΐου, που δεν είχαμε βροχές καθόλου. Τα στάρια μας δεν αναπτύχθηκαν, ήταν πάρα πολύ μικρά στον πόη και όπως καταλαβαίνετε δεν είχαν και καλό μπασάκι. Είπατε για 50-100 κιλά, που σημαίνει για ότι ήμασταν... Για 50-100, γενικά για όλα τα δημητριακά. Ενώ κανονικά φτάναμε και τα 250-300. Και 300 και 350, ανάλογα τα κρυθάρια, και 400 και 500. Φέτος κρυθάρια αγωνιστήκαμε 50-100 κιλά. Οι παγωνιές της άνοιξης έχουν επηρεάσει την παραγωγή? Όχι, οι παγωνιές επηρέασαν τις ηλιοκράμβες. Τα στάρια δεν τα επηρέασαν, τα δημητριακά δεν τα επηρέασαν καθόλου. Πολύ λίγα στρέμματα, κάποια στρέμματα επηρέασαν, πάρα πολύ λίγα, μηδαμινά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τιμές και την διαδικασία πώλησης, υπάρχει διαπραγμάτευση, φαίνεται ότι φεύγει στην αγορά το προϊόν? Οι τιμές, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για κάποιες κατηγορίες σιταριών. Παρακαλώ. Κύριε Κώστα. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε πρώτα για τα σκληρά. Το εμπόριο πλήρωσε μέχρι 26, από 25 και 26 λεπτά. Το εμπόριο. Εγώ, σαν πρόεδρος της Ένωσης, τα στάρια τώρα τα διαπραγματεύομαι.
η τιμή θα είναι πολύ πάνω από αυτή τη τιμή. Θα πιστεύω οι παραγωγοί να πληρωθούν με 27 και 28 λεπτά. Νομίζω ότι είναι καλή τιμή ή κάνω λάθος? Η τιμή είναι καλή. Βέβαια, αν είχαμε και μια παραγωγή θα ήταν πολύ καλά. Αλλά δεν είχαμε παραγωγές και η τιμή, εντάξει. Είναι καλή, η τιμή είναι καλή. Γιατί πέρσι η τιμή ήταν 25-26 και φέτος είναι λίγο παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε, ανησυχούμε για το ότι μεγαλώνουν περισσότερο οι εκτάσεις των φωτοβολταϊκών και άρα ο αγρότης στερείται ζωτικό χώρο για να καλλιεργεί? Και αυτό είναι φανερό, γιατί δημιουργούν πρόβλημα αυτές, αυτά τα, οι καθρέφτες που βάζουν στα χωράφια μας, γιατί μέσα σε έναν κάμπο αναδασμού, σε έναν κάμπο έφορο, πέφτουν 5 κομμάτια φωτοβολταϊκά. Όπως καταλαβαίνεις, ανεξέλεκτα η κυβέρνηση έδωσε άδειες σε αυτούς τους επιχειρηματίες. Δεν είναι ιδιώτες, είναι επιχειρηματίες στην ουσία. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχετε περιπτώσεις χωραφιών που είναι έφορα, είναι ποτιστικά, είναι χωράφια που θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν με μεγάλη απόδοση και εντούτοις έχουν γίνει? Να μιλήσω για το συγκεκριμένα για το κάμπο του Ανατολικού που είμαι από εκεί, που καλλιεργώ 1000 στρέμματα. Ήδη έχουν μπει 5-6 κομμάτια μεγάλα χωράφια φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι έφορα, είναι μέσα στα ποτιστικά χωράφια. Και αυτοί τα έχουν δώσει για φωτοβολταϊκά, έχουν πάρει τις άδειες και ήδη τα στήσαν κιόλας. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην περιοχή για Ανατολικό, για Κομινά. Το αίτημα των αγροτών ποιο είναι, να υπάρχει το ένα σχέδιο? Το αίτημα είναι να μην υπάρχει ανεξέλεκτε, να μην δίνουν άδειες, να δώσουν. Δεν είναι, οι αγρότες μας δεν είναι κατά της ανάπτυξης και οι επιχειρηματίες να δημιουργήσουν τις εργασίες που θέλουν, τις δουλειές τους για να οικονομήσουν, αλλά το πρόβλημα είναι να τους δώσουν χωράφια μη γόνιμα σε εκτάσεις. Όχι μέσα σε γόνιμα χωράφια, όχι σε χωράφια αναδασμού. Στη συνέχεια του βελτίου μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον τέος Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακό Σύμβουλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Κάτανα, τον Ηλία Κάτανα. Καλησπέρα σας, κύριε Κάτανα. Καλησπέρα κύριε Λευσκόντη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα θέλω να συνομιλήσουμε μαζί σας για μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας, τα οποία μας απασχολούν πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μείζονος σημασίας ζητήματα εξελίσσονται ζητήματα τα οποία, κύριε Κάτανα, θα μας απασχολήσουν ακόμη πιο έντονα τον δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα που έρχεται, και φυσικά αναφέρομαι στην πανδημία, η οποία μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αναμένεται να συνεχίζει να μας απασχολεί και στο χειμώνα που έρχεται. Όντως, κύριε Νεβεσκότη, είναι ένα πρόβλημα που θα συνεχίζει να μας απασχολεί. Νομίζω με την πανδημία δεν ξεμπλέξουμε εύκολα. Και όπως είπατε, πραγματικά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θεωρώ ότι τα δύσκολα ενδεχομένως να είναι ακόμα και μπροστά μας. Δηλαδή από Σεπτέμβριο πραγματικά να αρχίσουμε να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και σαν κοινωνία αλλά και σαν χώρα συνολικά. Κύριε Κάτανα, ο εμβολιασμός προχωράει, περί τα 9 εκατομμύρια έχει ανακοινώσει μοναδικούς εμβολιασμούς, δηλαδή πρώτης και δεύτερης φάσης έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ωστόσο, υπάρχει ένας έντονος απόϊχος ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούν με τον εμβολιασμό και έχουμε και την ψήφιση μιας τροπολογίας η οποία καταστρατηγεί μια σειρά από δικαιώματα. Ποια είναι η θέση της παράταξης του Θόδωρου Καρυπίδη, του Ηλία, του Κάτανα, η άποψη, αλλά και γενικότερα πώς βλέπετε να κινείται και η αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι κατά βάση κοινωνικό? Κύριε Βεσκόντη, καταρχάς γνωρίζετε ότι τουλάχιστον προσωπικά εγώ ίδιος έχω εμβολιαστεί από το Μάρτιο. Σαφέστατα είμαστε υπέρ, σεβόμενοι, πρέπει να σεβαστούμε όλοι τα μέτρα και τις ανακοινώσεις που αφορούν στη διαχείριση της πανδημίας. Νομίζω όμως ότι κάπου θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι όσον αφορά στο επίπεδο και στους ανθρώπους που προσπαθούμε να πείσουμε στο να εμβολιαστούν και στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που είναι δύσπιστοι, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα, την πλειοψηφία της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή είναι δύσπιστη. Και τι εννοώ, κύριε Νεβεσκότη, και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί κινδυνεύει η συνοχή της κοινωνίας. Υπάρχουν για μένα τρεις κατηγορίες. Είναι οι εμβολιασμένοι που έχουν εμβολιαστεί, υπάρχουν η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας
που είναι δύσπιστοι στο να εμβολιαστούν τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να εμβολιαστούν αύριο, μπορεί να εμβολιαστούν τον άλλο μήνα, και υπάρχουν και αρνητές που αυτή είναι πλέον μια μικρή μειοψηφία που δεν πρέπει να ασχολούμαστε μαζί τους. Άρα πρέπει να η κοινωνία έχασε, η χώρα ολόκληρη έχασε 1,5 χρόνο, κύριε Νεβεσκότη, στο να δαπανά χρήματα επικοινωνιακά σε σποτάκια μαζί με τους celebrities που λέω εγώ, που ξέρετε εκείνα τα ωραία τα μηνύματα, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι, που στην ουσία δεν πείσανε τον κόσμο. Ο κόσμος για να πιστεί θέλει να δει, κύριε Νεβεσκότη, και τι θέλει να δει? Θέλει να δει σωστά μέτρα, θέλει να δει ορθή διαχείριση της πανδημίας, και το λέω και γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα ότι είμαι εμβολιασμένος από το Μάρτιο, όταν πρέπει και εμείς οι εμβολιασμένοι λίγο να χαμηλώσουμε τους τόνους, να δούμε λίγο με κατανόηση τους ανθρώπους αυτούς που φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, και χρέος μας είναι να τους πείσουμε να εμβολιαστούν. Πώς θα τους πείσουμε? Ούτε κουνώντας τους το δάχτυλο, ούτε φέροντας μέτρα που απειλούν την κοινωνική συνοχή της κοινωνίας. Θα μπορούσαμε να τους πείσουμε ένα χρόνο τώρα, κύριε Νεβεσκότη, διοργανώνοντας ημερίδες, διοργανώνοντας κοινωνικές δράσεις στα σχολεία, στις εκκλησίες, στους χώρους εργασίας, να τους πούμε πόσο ωφέλιμο είναι το εμβόλιο. Νομίζω όμως ότι 1,5 χρόνο μόνο αυτό δεν κάναμε. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Κάτανα, στο χρονικό διάστημα του 1,5 χρόνου, υπάρχει μία ανισορροπία και μία αδικία, αν θέλετε, την οποία θα θέλαμε να σχολιάσετε, αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνει τις αποφάσεις της η πολιτεία. Η Δυτική Μακεδονία, η οποία μαστίζεται από την ανεργία, είναι στα πρόθυρα της απολυνητοποίησης και της οικονομικής κατάρρευσης, έμεινε κλειστή για μήνες ολόκληρους. Τομείς όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση, που είχατε ασχοληθεί εκτενώς και εσείς και η παράταξη στην οποία ανήκετε του κυρίου Θόδωρου Καρυπίδη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές, επί παραδείγματι σε κοσμοπολίτικα νησιά όπως η Μύκονος, τα lockdown έχουν άλλη διάρκεια, κύριε Κάτανα. Μήπως έχει και ο ιός? Μόλις τώρα, κύριε Βεσκότη, με μία πρότασή σας αναλύσατε όλο το πρόβλημα στην διαχείριση που λαμβάνει η πανδημία στη χώρα μας. Τι εννοώ? Δηλαδή, έχουμε μείνει στην επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και όχι στη διαχείριση της ίδιας της πανδημίας. Όταν βλέπει ο Δυτικομακεδόνας, όταν βλέπει ο πολίτης της Κοζάνης, ότι 8 μήνες με τα κρούσματα, εκείνα τα κρούσματα, τον αριθμό εκείνων των κρούσματων, κλείναμε για 8 μήνες χωρίς να υπάρχει μια σαφής αιτιολογία. Και βλέπουμε τώρα τη Μύκονο, την κλείνουμε για 3 μέρες και για 4 μέρες. Πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο, κύριε Νεβεσκότη, να εμβολιαστεί? Πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι ορθά τα μέτρα αυτά? Γι' αυτό, όπως είπα και στην αρχή, και για να μην παρεξηγηθώ, είμαι από τους πρώτους και συνεχίζω να σέβομαι πραγματικά ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό και πήγα και εμβολιάστηκα. Όμως, υπάρχει η πλειοψηφία της κοινωνίας μας που δεν πείθεται τη δεδομένη στιγμή. Αυτοί δεν είναι αντιεμβολιστές, ούτε αρνητές. Αυτοί είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που αυτή τη δεδομένη στιγμή δυσκολεύονται να πιστούν. Το χρέος όλων μας είναι να μην τους κουνάμε το δάχτυλο, αλλά να μπορέσουμε να τους πάμε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο με ορθές, τεκμηριωμένες προτάσεις και σεβασμό ως προς τη βούλησή τους, και να τους πείσουμε τελικά να εμβολιαστούν. Θέλει χρόνο. Χάσαμε 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα πρέπει να πείσουμε αυτόν τον κόσμο. Τονίζω όμως ξανά, όχι με το κούνημα του δάχτυλου. Και είναι Βεσκότη, μια που μιλάμε τώρα για τον εμβολιασμό και για να δώσουμε και ένα καλό παράδειγμα και στον κόσμο που μας ακούει. Εγώ είμαι από τους τελευταίους που πραγματικά θα κουνήσω το δάχτυλο στον διπλανό μου που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Γιατί εμείς είμαστε δημόσια πρόσωπα και θα πρέπει να δίνουμε και πρώτο παράδειγμα. Εγώ ρωτάω, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε εμβολιαστεί όλοι? Δηλαδή θα ήταν πολύ καλή ερώτηση. Να δούμε εμείς το καλό παράδειγμα. Πολύ καλή ερώτηση, και την υποβάλλουμε και δημόσια, ξεκινώντας από τον επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι και τον τελευταίο Περιφερειακό Σύμβουλο. Τους πάντες. Ρωτάμε λοιπόν και εμείς αν έχουν εμβολιαστεί και αν δεν έχουν εμβολιαστεί και αν έχουν και αυτή τις ίδιες επιφυλάξεις με τον κόσμο. Γιατί δεν είναι καλό να κρυβόμαστε πίσω από τους ανθρώπους οι οποίοι χθες βγήκαν στις πλατείες, όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, κύριε Κάτανα. Και θα το διερευνήσουμε και περαιτέρω, και σας ευχαριστούμε που το θέτετε αυτό δημοσίως. Κύριε Κάτανα, δεν ξέρω αν κλείνοντας έχετε να απευθύνετε κάτι στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εγώ το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι δεν ξεπεράσαμε ακόμα την πανδημία. Η πανδημία είναι κοντά, η πανδημία είναι δίπλα μας, μας ακουμπάει, μας χτυπάει ακόμα την πόρτα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να εμβολιαστούμε, θα πρέπει να μην φοβηθούμε και να προτάξουμε αυτό που μας λέει η επιστήμη και η ιατρική κοινότητα. Δηλαδή θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Αλλιώς, κύριε Νεβεσκότη, δεν ξέρω πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Flash. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με τον Κώστα Μαυρίδη.